Αν όμως βιώνεις, όπου και αν βρεθείς, όπου και αν σταθείς, μέσα σου Ιησούς Χριστός, χθες, σήμερον, αυτός εις τους αιώνας. Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο άμνος του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο έδων την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο έροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόδεξε τη δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός, και ελέησον ημάς. Ότι σήμωνος Αγίος, σήμωνος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Κάθε καθήν ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Καταξίωσον Κύριε τη ημέρα τα αυτή αναμαρτή τους φυλαθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δε δοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το ελέος σου εφήμας, καθά περιποίησαμεν επίσε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Κύριε καταγγείε γεννήθης ημίν γενναία και γενναία. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχή μου, ότι ηματών σοι. Κύριε, προσεκάτε φυγόν, διδαξόν με, του πείν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώ με θα φω. Παράτινον το ελαιό σου, της γίνος που είσαι, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Και και Άι και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός. Αναστάς εκ του μνήματος και τα δέσμα διαρρήξας του Άδου, έλυσας το κατακρίμα του θανάτου, Κύριε, πάντας εκ των παγίων του εσχωρήσαμενος, εφανίσασε αυτόν της Αποστόλης σου. Εξαπέστειλας αυτούς επί το κήρυγμα και δι' αυτόν την ειρήνη παρέσχεστη οικουμένη, μόνε πολυέλε. Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Κυρίου Δε.
ελεηθόμενο. Κύριε ελεήσον. Κατ' των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθόμενο. Κύριε ελεήσον. Υπέρ πάσης επισκοπής ορθοδόξων του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του πλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Αυτό ήταν το προηγούμενο. Το τελευταίο που κάνετε. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Πατρός ημών αγάθου μου σύγχρονάθου και πάση Χριστό ημών αδελφότητος του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης μονής πόλεως και χώρας και των πιστήκων των εναυτές του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Ευκρασίας αίρων εφορίας του περπών της γης καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Περ πλεόντων ότι πορούν τον όσου το καμνών των εκμαρώτων και σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Περ τον ιστιμή ημάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της χάρης. Κύριε ελέησον. Παναγία σε τράτου υπερευλογημένη στην δόξα της στην Ισόφθεο των Πιθαρτένων Μαρίας. Τα πάντα των Αγίων δημονεύονται σε αυτούς και αλλήλου. Πάσα τη ζωή τιμώ το Θεό παραθόμεθα. Στη Κύριε. Στη πρέπειση πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ικαιάη και εις τους αιώνας των αιώνων Κύριο. Αμήν ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, ευλογητός η Κύριε. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτό. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, εμπί επιλανθάνου πάσα στάσαντα το δώσεις αυτό. Τον ευηλατεύοντα, τον ευηλατεύοντα πάσα στα σανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα δόση σου. Τον λυτρούμενον εκθορά στη ζωή σου, τον στεφανούντα σε νελέη και κυρμή. Τον επιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε ως αε του η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένη. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μόησι της Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Κτήρμον και ελεήμων ο Κύριος, ματρόθυμος και πολύ έλεος, που πιστεύος οργιστήσετε ουδέοι στον αιώνα μηνύ. Ο κατά τα σανομία ημών επίσεν ημίν, ουδέ κατά τα σαμαρτία ημών ανταπέδω και νημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος ο έλεος αυτού, επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς όν απέχουσιν ανατολέ από δυσμών, εμάκρυνεν αφημών τα σανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήριος, ο κτήρης εκείριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έλνο το πλάσμα ημών, εμείς διωτυχούσες με. Άνθρωπος ο συγχόρτωσε ημέρε αυτού, ως ιάτος του αγρού ούτως εξαθήσει. Ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει, και ούχ επιγνώσετε τι τον τόπον αυτού. Του δέλεος του Κυρίου από του αιώνος, έως του αιώνος
επί τους φοβουμένους αυτού. Και η δικαιοσύνη αυτού επίσιον της φυλάσσουση την διαθήκην αυτού και με μνημένη των εντολών αυτού του ποιήσε αυτά. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατείς και οι ποιούντες των λόγων αυτού. Του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε το Κύριο, πάσε δυνάμεις αυτού. Λειτουργεί αυτού οι ποιούντες στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο, πάντα τα έργα αυτού. Εν πάντη τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη την ψυχή μου τον Κύριο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Ενήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου. Όνομα το Άγιον αυτού ευλογητός η Κύριε. Σώσουν ελέησον και διατρέξουν ημάς ο Θεός της Ιχάρικη. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας Κράτου υπεροχημένης. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους. Και πάψε τη ζωή μου και το Θεό παραθόμεθα. Συ, Κύριε. Ότι σώ το κράτος και σου έστεινε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νύχια η και ήδη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα τον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Εν η ψυχή μου τον Κύριο, εν εσ' ο Κύριον εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεόν μου έως υπάρχον. Μη πεποίθατε πάρχοντας επίους ανθρώπων, Ιησού Χριστέ σωτηρία. Εξελέψετε το πνεύμα αυτού και επιστρέψει στην Κίνα αυτού. Εν εκείνη τη μέρα απολούνται πάντες οι διαλογισμοί αυτού. Μακάριος σου ο Θεός Ιακώβ, βοηθός αυτού, η ελπής αυτού, επί Κύριον των Θεών αυτού. Τροποιήσαντα τον ουρανόν και την γη, την θάλασσα και πάντα τα εν αυτή. Το φυλάσσοντα αλήθειαν εις τον αιώνα, ποιούντα κρίμα της αδικουμένης, διδόντα τροφή της φινός. Κύριος λείπε παιδημένους, Κύριος οφείτηκε. Κύριος ανορθή κατεραμένους, Κύριος αγαπά δικαίους, Κύριος φυλάσσει τους προσιλήτους. Ορφανών και χείραν αναλύψετε, εωδών αμαρτωλών αφανεί. Βασιλεύσει Κύριος εις τον αιώνα, ο Θεός ουσίων εις γενναία και γενναία. Και μη και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων να μην. Ο μονογεννησίος και λόγος του Θεού, αθάνατος υπάρχον και καταδεξαμένος δια την ημετέρα σωτηρία, σαρκωθήνε εκ της Αγίας Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας ατρέπτος εν ανθρωπίσας. Σταυρωθήστε Χριστέ ο Θεός, θανάτω, θάνατον πατήσας. Ίσον της Αγίας Τριάδος, συνδοξαζόμενος το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα της όσον ημάς. Και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της Ιχάρικη. Κύριε ελέησον. Παναγίας Ακράτου υπεροχημένης εν δόξω δεσποινήσιμο ο Θεός. Αγία Θεοτό και σώσον ημάς. Τα πάντων των Αγίων μνημονεύσετε σε αυτούς και αλλήλους.
πάσα τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει στη τη δόξα να αναβέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίδια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μακάρι εν τη βασιλεία σου μνήστημον Κύριε όταν έρθεις εν τη βασιλεία σου. Μακάρι το έχει το πνεύμα διότι αυτόν με στην η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι οι πεθούντες ότι αυτοί παρακριτήσονται. Μακάρι πρέις ότι αυτοί κληρονομήσους ή την γη. Μακάρι μείνον θλίψον της δικαιοσύνη ότι αυτοί γορταστήσονται. Μακάρι οι ελεήμονες ότι αυτοί ελεηθήσονται. Ωραίος ήρ και καλός εις γλώσσιν ο εμέ θανατός ασκαρπός. Χριστός εστί το ξύλο τη ζωή, έξου φάγων ουθνίσκο, αλλά βόσιν το νηστή, νηστή μου Κύριε, η βασιλεία σου. Μακάρι καθαρή την καρδία, ότι αυτοί τον Θεό όψονται, εν το σταυρό υψωθείς εκτήρμων του Αδάμ των χειρόγραφων, της παλαιά αμαρτίας εξήλειψας, και έσωσας εκ πλάνης απάν το γένος των πρωτών, όθεν ανυμνούμεν σε ευέργετα πω Κύριε. Μακάρι είναι οποίοι ότι αυτοί οι Θεού κληθήσονται, προσιλώσασε στα προηκτήρμων τα σημών αμαρτίες Χριστέ, και τόσο θανάτω των θάνατων, ενέκρωσας αιγίδας τους τεθνεώντας εκ νεκρών, όταν προσκυνούμε σου, ήξε την Ανάσταση. Μακάρι διωγμένη και δικαιοσύνη, ότι αυτόν στην βασιλεία των ουρανών. Εξέχε τον Ιωνόφη, ακοέστε τη έφασποτε. Χριστός δε εν το ξύλο του σταυρού επίγασε τον κόσμο τη ζωή των γλυκασμών. Μυστήτη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Μακάριστε όταν ονειδή σου συνήμας και διώξωση και ύπος υπάν πονηρών ρήμα καθημών ψευδόμενη ένε και νεμού πάντα φέρον το ρήματι ευχήστης των δικαίων υπήκουσε δύο στήρος αιώς. Της αστινός όμνος έσπραχνος, την της χαράς αιτίαν, τούτης δε δόρυτε. Μαχαίρετε κι αγαλιάζεται ο μισθός ημών πωλήσε της ουρανής. Γνωρίσε θέλων ο Κύριος, της έδεσιν αυτού το σωτήριον, την απειρό γαμών. Νην εξ ανθρώπων παρέλαβε καταλλαγή σημείων και αναπλάσεως. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνευματίος, οικοσούσα της χαρητός, ενώ η θησαυρή εναπόκειται της απορρίτου Θεού. Οικονομίας πανάχαντε εν το ναό μετέσχες της ακυρά του τρυφή. Και δικαία είχε εις τους αιώνας των αιώνων να μην διάδημα σε βασίλειο δεξάμενος ναός Θεών υπεύθε κάθε φεδρίνετο και υπεχώρη της κρήτωση των προρυθέντων βλέπων εν σύ την έκβαση. Προσκυνήσομε και προσπέσομε Χριστό, σώσον ημάς Υιέ Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών, ψάλλοντας η Αλληλούια. Σώσον ημάς Υιέ Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών, ψάλλοντας η Αλληλούια. Κατέλησα στο σταυρό σου τον θάνατον, την έωξα στο ληστή των παράδεισων,
τες μυροφόρης εφρύνων επέβαλες και της εις Αποστόλης ηρήτην επέταξας ότι ανέστης Χριστέ ο Θεός αρέκω το κόσμο το μέγα έλεος. Σήμερον της Ευδοκίας Θεού το προήμιο και της των ανθρώπων σωτηρίας η προκήρυξης εν ναό του Θεού τρανός η Παρθένος δείχνειται και των Χριστών της πάση προκαταγγέλλεται. Αυτή και εμείς με καλό φόνος βοήσομε. Χαίρε της οικονομίας του Χριστού η εκκλήρωσης. Λυπησίου των γόνων και βίας το καύχημα ενεσκά της χρόνης φανέντα μοναστών φίλων χρήσιος. Διάκοβον τιμήσω με πίστη τον αίων ησυχίας έραστη τον παρέκοντα ιάς εις παντώντα πας της ευλαβός κραυγάζουσι. Δόξατος σε δόξας αντί Χριστό, δόξατος σε θαυμαστός αντί, δόξατο εν εσχάτης χρόνης και κέρισε Αγίας αντί. Ως ερήμου πολίτης και της νύψεως προμαχός μυστης θεωρίας εγένου, Υιος Υφ και της πράξεως, μυστή αναγρυπνία προσευχή, ουράνια χαρίσματα λαβών, ο Θεμπρές βεβε το Κυρίο υπέρ ημών, το πίστη κραυγαζόμενση. Δόξα το φως ελάμψαντι εσύ, δόξα το σε στεφανός αντί, δόξα το σε Θεός αντί Χριστόν και Αγιάς αντί. Ο έξαρχος άγγελος των προφητών η κρυπής, ο δεύτερος πρόδρομος της παρουσίας Χριστού, Ηλίας ο ένδοξος, άνωθεν καταπέμψας, Ελισέω την χάρη, νόσους αποδιώκει και λεπρούς καθαρίζει, διό και της τιμώσιν αυτών πριάματα. Ας γίνω την Ηλίαν της τρόπης μιμούμενος, το βαπτιστή ευθύεστε στρίβης εφόμενος, Πάτερ Αντώνιε, της ερήμου γέγονας οικιστής και την οικουμένη νεστήριξας ευγέσου, διο πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνε τα σφυκάς ημών. Ω ημετέραν μορφήν αναλαβών και υπομείνα σταυρών σωματικός, σώσον με τη Αναστάση σου Χριστέ ο Θεός ο φιλάνθρωπος. Ο καθαρότατος ναός του Σωτήρος, υπολυκτήμητος Παστάς και Παρθένος, το ιερόν θησαύρισμα της δόξης του Θεού σήμερον εισάγεται εν το οίκο Κυρίου. Η χάρισιν εισάγουσα την εμπνεύματι Θείο, ειν ανυμνούσιν άγγελοι Θεού αυτή υπάρχει σκηνή ευουράνη. Κύριε Άγιος ο Θεός ημών και εσύ τη δόξα αναπέμπομε το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα συνή και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Άγιος ο Θεός, Ελέησον ημάς.
κείμενο του Αποστόλου. Προσκούμε. Κύριος ισχύν το λαό αυτού δώσει, ενέγκατε το Κύριο Ήθεο, ενέγκατε το Κύριο Δόξα και τιμή. Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριο και εγκαλίασε το πνεύμα επί το Θεό το Σωτήρι, ότι επέβλεψεν επί την ταπείνωση της δούλης αυτού. Σοφία. Προς Εφεσίους επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Προσκούμε. Αδελφοί Χριστός εστίν ειρήνη ημών, ο ποιήσας τα αμφότερα εν και το μεσότυπο του φραγουλή σας, την έφραν, εν της αρκή αυτού των νόμων των εντολών, εν δόγμαση καταργήσας, ή να τους δύο κτήσιν εν εαυτό, εις ένα κενόν άνθρωπο ποιον ειρήνη, και αποκαταλάξει τους αμφωτέρους εν εν ισώματι το Θεό, δια του Σταυρού, αποκτήνα στην έκτα εν αυτό. Και έλθον ευγγελίσα το ειρηνήμι της μακράν και της εγγύς και δι' αυτού έχομεν την προσαγωγήν η αμφότητη εν ενή πνεύματι προς τον Πατέρα. Άρα ομουν και τι εστε ξένοι και πάλιχοι, αλλά συμβολείτε τον Αγίον και η γη του Θεού, επί το δομηθέντες επί το θεμελίο των Αποστόλων και Προφήτων. Όντως ακρογωνιαίου αυτού Ιησού Χριστού, ενώ πάσα οικοδομή συναρμολογουμένη αύξη εις ναόν Άγιο Εγκυρίο, ενώ και ημείς συνοικοδομήστε εις κατοικητήριον του Θεού εμπνεύματι. Αδελφοί του το φρονίστο εν ημίνων και εν Χριστώ Ιησού, ως εν μορφή Θεού υπάρχον ούχαρ παγωνηγήσατο το είναι ίσα Θεό, αλλά αυτόν εγκαίνω σε μορφή δούλου λαβό. Εν ομοιώματι ανθρώπων γενόμενος και σχήματι ευρεθείς ως άνθρωπος σε ταπείνος εν εαυτόν γενόμενος υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Διό και ο Θεός αυτόν υπερήψωσε και χαρίσα το αυτό όνομα, το υπέρπανο όνομα. Είναι το όνομα τη Ιησού πάνγονη κάψη, επ' ουρανίων και επ' υγείων και καταχθονίων και πάσα γλώσσα εξομολογήσετε ότι Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Σοφία ορθή, ακούσουμε το Άγιο Ευαγγελίου. Ειρήνη πάση και το πνεύματι σου. Κατά τη χάρα του Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσκομαι. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Είπε ο Κύριος στην παραβολή τάφτη, ανθρώπου την ως πλουσίου εφόρησεν η χώρα και διαλογίζεται το εν εαυτό λέγον τι ποιήσω, ότι ούτε έχω πού συνάξω τους καρπούς μου και είπε, τούτο ποιήσω, καθερόμουτας αποθήκας και μίζωνας προδομήσω και συνάξω εκεί πάντοτε γεννηματά μου και τα αγαθά μου και ερώτη ψυχή μου. Ψυχή, έχεις πολλά αγαθά κείμενα, είσαι έτη πολλά, αναπαύου, φάγε πήγε εφραίνου. Είπε δε αυτό ο Θεός, άφρον, τάφτη τη νυχτή, τη νυχτή, την ψυχή σου απαιτούσιν από σου, άδε ετοίμασα στην ιέστε, ούτως ο θησαυρίζον εαυτό και μη είστε ομπλουτών. Ταύτα λέγον εφώνει, ο έχωνο τα ακούει να ακουέτω. Το καιρό εκείνο εισήθεν ο Ιησούς εις κομήν τεινά, ημί δε της ονόματι Μάρθα υπεδέξα το αυτόν εις τον οίκον αυτή. Τι δε είναι αδελφή χαρουμένη Μαρία, είχε παρακαθίσασα παρά τους πόδες του Ιησού, υπουέ το λόγον αυτού. Η δε Μάρθα περιεσπάτω περί πολλήν διακονία, επιστάζατε είπε, Κύριε, που μέλησε ότι η αδελφή μου μόνη με κατέρυπε διακονή, υπέουν αυτή ή να μη συναντιλάβετε. Αποκριθείς δε είπε να αυτή ο Ιησούς, Μάρθα, Μάρθα, με ρημνάσαι, τυρβάζει περί πολλά, ενός δε στη χρία. Μαρία δε την αγαπή μερίδα εξελέξατο, ή τι σου καφερεθήσετε από αυτή. Εγένετο δε εν το λέγειν αυτόν ταύτα, επάρασά τη γυνή, φωνή εκ του όκρου είπεν αυτό,
Μακαρία η Κυρία η Βαστάσας και μαστίου σε φύλασας. Αυτός δε είπε μενού και μακάρι ακούοντες το λόγο του Θεού και φυλάσσοντες αυτό. Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι. Κυριακή ενάτης του Λουκά είναι η σημερινή. Κυριακή ενάτη του Λουκά είναι η σημερινή Κυριακή, αγαπητοί μου αδελφοί. Και συμπίπτει να είναι η 22 Νοεμβρίου, όπου εορτάζουμε τους Αγίους Αποστόλους εκ των Εβδομήκοντα, Ονίσιμο, Αρχίπο, Φιλίμωνα, Απφία, από τους μαθητές του Αποστόλου Παύλου, την Αγία Μάρτυρα Κικιλία, αλλά και τον Νεοφανή Άγιο, Ιάκωβο Τσαλίκη, τον εν τη Ευεία. Ίσως κάποια στιγμή μας βοηθήσει ο Άγιος Ιάκωβος να αναφερθούμε στο βίο του και να προσπαθήσουμε να αποτρέψουμε τους χριστιανούς να ακούσουν οικουμενιστικά κηρύγματα που θέλουν να εμπλέξουν αυτόν τον μεγάλο νεοφανή Άγιο Όσιο Πατέρα της Εκκλησίας μας, Ορθοδοξότατο, να τον εμπλέξουν στις οικουμενιστικές διδαχές και πλάνες, ότι δηλαδή ανήκε σε αυτήν την αίρεση του οικουμενισμού, στην πανέρεση του οικουμενισμού και ότι κήρυται οικουμενιστικά πράγματα. Εμείς θα αποδείξουμε και μέσω της κατάνοιξης της ιστοσελίδας, αλλά και από τα κηρύγματά μας, ότι ήταν ορθόδοξος και αντιαιρετικός, γιατί είχε πολλές θέσεις με τις οποίες έβαζε τα πράγματα στη θέση του όσον αφορά τη σχέση των ορθοδόξων με τους αιρετικούς. Στο Ευαγγέλιο σήμερα ακούσαμε τη γνωστή παραβολή του άφρονος πλουσίου. Είναι από το 12ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά και εκτείνεται από τον 16ο στίχο του 12ου κεφαλαίου ως τον 21ο. Ας δούμε την νεοελληνική μετάφραση του μακαριστού Νικόλαου Σωτηρόπουλου το κείμενο και κατόπιν να προσπαθήσουμε να το ερμηνεύσουμε. «Είπε δε ο Κύριος και μία παραβολή σε αυτούς λέγοντας, κάποιου πλουσίου ανθρώπου καρποφόρησαν πλουσίως τα χωράφια. Και σκεπτόταν μέσα του λέγοντας, τι να κάνω, διότι δεν έχω πού να συνάξω τους καρπούς μου. Έπειτα είπε, τούτο θα κάνω, θα γκρεμίσω τις αποθήκες μου και θα οικοδομήσω μεγαλύτερες και θα συνάξω εκεί όλα τα γεννήματά μου και τα αγαθά μου. Και θα υπώ στον εαυτό μου, εαυτέ μου, έχεις πολλά αγαθά που αρκούν για έτη πολλά, αναπάβου, φάγε, πίε, εφραίνου. Αλλά ο Θεός του είπε, ανόητε, αυτή τη νύχτα απαιτούν από σένα τη ζωή σου. Αυτά δε που ετοίμασες, τίνος θα είναι. Έτσι παθαίνει όποιος θησαυρίζει για τον εαυτό του και δεν πλουτίζει για να κάνει καλά έργα για τη δόξα του Θεού». Αυτή είναι η απόδοση, η μετάφραση της Ευαγγελικής Περικοπής που ακούσαμε σήμερα και ας εισέρθουμε σιγά σιγά στην ερμηνεία αυτής της Ευαγγελικής Περικοπής. «Είπε δε παραβολήν προς αυτούς ο Κύριος, λέγον, ανθρώπου τεινός πλουσίου εφόρησεν η χώρα. Ο Θεάνθρωπος Κύριός μας Ιησούς Χριστός μίλησε με πολλούς τρόπους στους ανθρώπους. Ένας από αυτούς είναι και ο παραβολικός. Η παραβολή, κατά λέξη και ερμηνεία αυτής, είναι μία διήγηση αλληγορική, από την οποία βγαίνει σαν συμπέρασμα κάποια ηθική αλήθεια. Η παραβολή είναι μια αναπτυγμένη παροιμία,
Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος στο Ευαγγέλιο του τις παραβολές τις ονομάζει παροιμίες, που αποτελεί αφήγηση πλαστών μέσα σε εισαγωγικά γεγονότων, τα οποία όμως είναι δυνατόν να συμβούν. Συνεπώς, η παραβολή δεν συγγενεύει ούτε προς τον μύθο, όπου μπορεί να περιγράφονται απίθανα γεγονότα, ούτε και προς την αλληγορία, της οποίας τα πρόσωπα και πράγματα είναι ιδεατά. Πρότυπα παραβολικής διδασκαλίας αποτελούν, όπως είπαμε, οι παραβολές του Ιησού Χριστού, που αναφέρονται στην Καινή Διαθήκη και πιο συγκεκριμένα στα συνοπτικά Ευαγγέλια, δηλαδή στα Ευαγγέλια του Μάρκου, του Ματθαίου και του Λουκά. Στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη δεν υπάρχουν παραβολές. Στα συνοπτικά Ευαγγέλια υπάρχουν παραβολές, με τις οποίες ο Κύριος προκαλούσε την προσοχή και το ενδιαφέρον των ακροατών και τους εισήγαγε με φυσικές και ζωηρές εικόνες στην κατανόηση των υπερκόσμιων αληθιών και μυστηρίων της Βασιλείας του. Πρόκειται συνήθως για εικόνες παρμένες από τη φύση και την καθημερινή ζωή που έχουν πνευματική σημασία. Το Ευαγγέλιο του Λουκά, από το οποίο ακούσαμε σήμερα την περικοπή αυτήν, το άφρονος πλουσίου, την παραβολή, περιέχει το μεγαλύτερο συνολικό αριθμό παραβολών, 24 το αριθμό, από τις οποίες οι 18 είναι μοναδικές παραβολές, δηλαδή δεν τις συναντούμε σε άλλα Ευαγγέλια. Το Ευαγγέλιο του Ματθαίου περιέχει 23 παραβολές, από τις οποίες 11 είναι μοναδικές, και το Ευαγγέλιο του Μάρκου περιέχει 8 παραβολές, από τις οποίες 2 είναι μοναδικές. Γι' αυτόν τον πρώτο στίχο που μόλις ακούσαμε, είπε δε παραβολήν προς αυτούς, λέγον, ανθρώπου τεινός πλουσίου εφόρησεν η χώρα. Μας λέει ο Άγιος Ιγνάτιος Μπριατζανίνοφ, ο οποίος είναι νέος Άγιος, ότι ο Κύριος είπε αυτή την παραβολή αμέσως μετά τη συμβουλή που έδωσε στους ακροατές του να φυλάγονται από την πλεονεξία. Λίγο πριν χτύπησε την πλεονεξία, δηλαδή αποκάλυψε στους ανθρώπους ότι η πλεονεξία είναι δαιμόνιο. Είχαν πλησιάσει τον Κύριο δύο αδέρφια να τους χωρίσει την περιουσία. Εκεί, με την ευκαιρία αυτήν, χτύπησε την πλεονεξία. Λέγει ένα στίχος πριν από τη σημερινό Ευαγγελική περικοπή, είπε δε προς αυτούς, οράτε και φυλάσσεστε από πάσης πλεονεξίας, ότι ουκ εν το περισσεύειν την ή η ζωή αυτού εστίν εκ των υπαρχόντων αυτού. Είπε δε τότε ο Κύριος προς αυτούς που τον άκουσαν, προσέχετε και προφυλάσσεστε από κάθε πλεονεξία, διότι η ζωή του ανθρώπου δεν εξαρτάται και δεν διατηρείται από τα πολλά πλούτη και τα υπάρχοντα αυτού. Με την παραβολή του άφρονος πλουσίου, συνεχίζει ο Άγιος Ιγνάτιος, ο Κύριος απεικόνιζε ζωντανά το ψεύδος των σκέψεων και των ονείρων που πλανούν τον άνθρωπο όταν αυτός προσκολάται στον πλούτο και αποθέτει σε αυτόν τις ελπίδες του. Κάποιου πλούσιου ανθρώπου τα χωράφια έδωσαν άφθονη σοδιά, έτσι αρχίζει η παραβολή, και εκείνος άρχισε να συλλογίζεται. Η πρώτη συνέπεια της άφθονης σοδιάς ήταν η δημιουργία πολλών λογισμών. Φοβερό αυτό. Από τη στιγμή που αποκτά πλούτη ο άνθρωπος, αρχίζουν να γεννιούνται πολλοί λογισμοί. Αυτό συμβαίνει σχεδόν πάντοτε σε εκείνους που ξαφνικά πλουτίζουν ή αυξάνουν σημαντικά τον πλούτο τους. Άρχισε λοιπόν ο πλούσιος της παραβολής να συλλογίζεται και να λέει «Τι να κάνω». Σωστά παρατηρεί ο μακάριος Θεοφύλακτος ότι ο πολύς πλούτος είναι όμοιος με τη φτώχεια. Γιατί και ο πρώτος και η δεύτερη και ο πλούτος και η φτώχεια όντας σε δύσκολη θέση φωνάζουν «Τι να κάνω». Βλέπουμε εδώ τον πλούσιο, τον άφρονα πλούσιο. «Τι να κάνω». Λέει και ο φτωχός που δεν έχει να ζήσει. «Τι να κάνω». Η αιτία της δύσκολης θέσεως της φτώχειας είναι η έλλειψη των αναγκαίων για τη ζωή. Ενώ η αιτία της δύσκολης θέσεως του πλούτου είναι ο πλεονασμός τους. Ο Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς, άλλος σύγχρονος Άγιος, λέει σε εμάς
να γνωρίσουμε ότι ο Κύριος Ιησούς που αγαπά το ανθρώπινο γένος έφερε μαζί του και άνοιξε για τον άνθρωπο αμέτρητα και ασύγκριτα ουράνια δώρα και κάλεσε όλους τους ανθρώπους να τα πάρουν φανερά και ελεύθερα με έναν όρον. Να αποσπάσουν πρώτα την ψυχή τους από τα φθαρτά επίγεια αγαθά. Μερικοί άνθρωποι τον υπάκουσαν, πήραν τα δώρα τους και πλούτησαν. Άλλοι όμως δεν τον υπάκουσαν και έμειναν με τα φθαρτά και κλεμμένα πλούτη τους. Σαν προειδοποίηση σε αυτούς τους τελευταίους, ο Κύριος είπε την παραβολή του σημερινού Ευαγγελίου του άφρονος πλουσίου. Συνεχίζει ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Λουκάς τον επόμενο στίχο. «Και διελογίζεται ο εναυτό λέγον τι ποιήσω, ότι ούκ έχω πού συνάξω τους καρπούς μου». Συνεχίζουμε με τα λόγια του Αγίου Ιγνατίου, που εξηγεί πως ο τυφλωμένος, πνευματικά πλούσιος, δεν σκεφτόταν το Θεό, την αιωνιότητα, τους φτωχούς αδερφούς του, δεν είπε το πιο απλό, τα παλιά αποκτήματα, τους καρπούς τους παλιούς, να τους πάρω και να τους μοιράσω στους φτωχούς, να ανοίξει χώρο στις αποθήκες, να βάλω την καινούργια σοδιά, αν δεν ήθελε να δώσει την καινούργια σοδιά. Ούτε αυτό δεν σκέφτηκε. Σκεφτόταν μόνο τον εαυτό του. Αλλά και για τον εαυτό του σκεφτόταν καταστροφικά. Γιατί είχε ξεχάσει τον προορισμό της ψυχής, θεωρώντας δεδομένη την υποδούλωση της στο σώμα. Δεν σκεφτόταν τον Θεό, ο οποίος με το να τον ευεργετεί, να του δίνει τα πλούτη, τον παρακινούσε στην ευεργετικότητα. Αυτός ήταν και ο σκοπός που του έδινε πλούτη. Δεν σκεφτόταν ο άφρον πλούσιος την αιωνιότητα στην οποία όφιλε να στείλει με την ελεημοσύνη μέρος της περιουσίας του για να μην είναι εκεί φτωχός και ανάξιος των ανακτόρων του παραδείσου. Τι ωραία περιγραφή αυτή. Με τι άτοπο ονειροπόλημα εξαπατά τον εαυτό του ο πλούσιος, λέγει ο Άγιος Ιγνάτιος, ο Μπριατζανίνοφ. Λέει ότι τα αγαθά του αρκούν για πολλά χρόνια, υπονοώντας ότι και η ζωή του θα είναι πολύχρονη. Από αυτή τη μάταιη και απατελή πεποίθηση απορρέουν τα σχέδιά του για το μέλλον. Η κατάσταση της αυταπάτης είναι κοινή σε όλους τους εραστές του πλούτου και του κόσμου. Η επίγεια ζωή τους παρουσιάζεται σαν αιώνια. Η σκέψη και το θάνατό τους είναι εντελώς ξένη, σαν μια σκέψη για κάτι που δεν τους αφορά καθόλου. Έχω συναντήσει στη ζωή μου, αδελφοί μου, ορισμένους ανθρώπους που μου έχουν αποκαλύψει ότι δεν σκέφτηκαν το θάνατο ποτέ. Και όταν μου το είπαν αυτό, μετά από λίγες ημέρες πέθαναν. Όσοι μου είπαν αυτό ότι δεν σκέφτηκαν ποτέ το θάνατο, μετά από πολύ ελάχιστο χρονικό διάστημα πέθαναν, κοιμήθηκαν. Χωρίς να είχαν σκεφτεί ποτέ πόσο απάτη είναι αυτό, να μην σκεφτείς το θάνατο. Σε αντιδιαστολή οι Άγιοι Πατέρες μας λένε ότι αν θέλουμε να σκεφτούμε το μέλλον, να πάμε στα κημητήρια, να καθίσουμε δίπλα σε έναν τάφο ενός νέου ανθρώπου και να σχεδιάσουμε για το μέλλον. Δεν είναι μια απογοήτευση αυτό, δεν είναι μια αρνητική σκέψη. Είναι μια θετική σκέψη που σε προωθεί στο να βάλεις τις προτεραιότητες της ζωής σου. Πρώτα το Θεό, την αιωνιότητα και μετά την απατελή αμεσότητα τον κόσμο. Ποια επιδίωξη θέλει να εκπληρώσει ο τυφλωμένος πλούσιος με τα πλούτη του? Θέλει, όπως λένε στον κόσμο, να ζήσει καλά. Τι σημαίνει να ζήσει καλά? Σημαίνει να τρώει και να πίνει, να διασκεδάζει, να πορνεύει, να ζει μέσα στη χλυδή, να καφιέται, να ικανοποιεί κάθε του θέλημα και ιδιοτροπία. Αν κοιτάξουμε μέσα μας και γύρω μας προσεκτικά, θα διαπιστώσουμε πως η ευαγγελική παραβολή του άφρονα πλουσίου αποτελεί έναν καθρέφτη για όλους μας. Δεν είμαστε όλοι συνεχώς παραδομένοι στις σκέψεις εκείνου του πλουσίου, αλλά όλοι, άλλοι περισσότερο και άλλοι λιγότερο, κατά καιρούς παρασυρώμαστε από αυτές. Μην ξεχνούμε δε ότι ζούμε σε μια σύγχρονη πραγματικότητα όπου όλα τα κυβερνά το χρήμα. Δηλαδή, αυτοί που θεωρούνται ότι έχουν τη δύναμη του κόσμου στα χέρια τους είναι οι μεγάλοι κεφαλαιούχοι, οι πλούσιοι,
οι μεγαλύτερες πλούσιες οικογένειες του κόσμου που διαφεντεύουν τον κόσμο. Συνεχίζει ο Απόστολος, ο Ευαγγελιστής, και είπε «Τούτο ποιήσω», αφού σκέφτηκε τι να κάνει ο πλούσιος, «Τούτο ποιήσω, καθέλω μου θα σ' αποθήκας και μίζωνας οικοδομήσω και συνάξω εκεί πάντα τα γεννήματά μου και τα αγαθά μου». Ο Μέγας Βασίλειος λέει ότι η φύση των πειρασμών είναι διπλή, διότι η θλίψη βασανίζει την καρδία με το να δοκιμάζει δια της υπομονής την ακεραιότητά της, και πολλές φορές οι ίδιες οι αυθονίες της ζωής γίνονται ένα δοκιμαστήριο για τους περισσότερους. Δηλαδή έχουμε δύο είδων πειρασμών, της θλίψης, αλλά έχουμε και τις αυθονίες της ζωής. Αυτός που δοκιμάστηκε δια της υπομονής για την ακεραιότητά του ήταν ο μεγάλος Ιώβ, ο πολύαθλος. Αυτός ο ακαταμάχητος αθλητής υπέμεινε με ακρόνητη καρδιά και αμετάβλητο φρόνημα τη σφοδρότητα του διαβόλου, η οποία μάλιστα έμοιαζε με την ορμή χιβάρου. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα, μας λέγει ο Μέγας Βασίλειος, από τους πειρασμούς που προέρχονται από την ευημερία στη ζωή, και ένα από αυτά αποτελεί αυτός εδώ ο πλούσιος που μόλις τώρα αναγνώσαμε στο Ευαγγέλιο. Ο Ιώβ κατήχε πράγματι αρκετό πλούτο. Ήλπιζε όμως ότι θα αποκτήσει πολύ περισσότερο. Ο φιλάνθρωπος Θεός από την αρχή δεν τον κατηγόρησε για αγνώμονα συμπεριφορά, αλλά προσθέτοντας και άλλον πλούτο, στον ήδη υπάρχοντα, νόμιζε, έκανα λάθος, συγγνώμη, το ξαναπαναλαμβάνω. Ο πλούσιος του Ευαγγελίου κατήχε πράγματι αρκετό πλούτο. Ήλπιζε όμως ότι θα αποκτήσει πολύ περισσότερο. Ο φιλάνθρωπος Θεός από την αρχή δεν τον κατηγόρησε για αγνώμονα συμπεριφορά, δεν τον είπε άφρονα από την αρχή, αλλά προσθέτοντας και άλλον πλούτο στον ήδη υπάρχοντα, νόμιζε ο πλούσιος πως θα του προκαλούνταν κορεσμός. Νόμιζε ο Θεός ότι ο πλούσιος θα τον προκαλούσε κορεσμό, ώστε να προτρέψει στην ψυχή του να γίνει κοινωνική και ήρεμη. Δηλαδή του έδωσε πλούτο ο Θεός να τον βοηθήσει να αισθανθεί κορεσμό, να γεμίσει, να μην θέλει άλλο, και να ηρεμήσει και να γίνει κοινωνικός. Ο Θεός, το λέμε για όλους αυτό, το λέγει το Ευαγγέλιο, το λέει η Αγή Γραφή, βρέχει δια τους δικαίους και αδίκους και ανατέλει τον ήλιον του δια τους πονηρούς και αγαθούς. Όμως η καλοσύνη αυτού του Θεού επισορεύει μεγαλύτερη κόλαση για τους πονηρούς. Ο Θεός έδωσε τη βροχή, τον ήλιο, τους εύκρατους ανέμους, την αυθονία των σπερμάτων, τη συνεργία των βοδιών, και ο άνθρωπος του ανταπέδωσε την ακρότητα του ήθους, τη μισανθρωπία, τη δυσκολία του να δώσω. Ο άνθρωπος δεν ενθυμήθηκε την κοινή φύση του με τον Θεό, δεν μοίρασε το πλεόνασμά του στους φτωχούς, δεν λογάργησε την εντολή «μην αρνηθείς βοήθεια στους φτωχούς», και το έλεος και η αγαθή πίστης ας μη σε εγκαταλείψουν, και να διαμοιράζεις τον άρτο σου με αυτόν που πεινά, λέγει η Αγία Γραφή, μόνον ότι το διαλαλούν δυνατά όλοι οι προφήτες και οι διδάσκαλοι, δεν εισακούεται. Έσπαζαν οι αποθήκες από τα αποθηκευμένα τρόφιμα, όμως η άπλιστη καρδιά δεν χόρτενε. Ω, πόσο πολύτιμος θα σου φανεί κατά την ημέρα της κρίσεως ο λόγος αυτός. Ελάτε οι ευλογημένοι του Πατέρα μου, κληρονομήσατε τη βασιλεία η οποία είναι ετοιμασμένη δια σας από τον καιρό της δημιουργίας του κόσμου. Διότι επείνασα και μου δώκατε να φάγω, εδίψασα και με εποτίσατε, γυμνός ήμουν και με ενδύσατε. Πόσο μεγάλη χάρη έπρεπε να χρωστάς στον ευεργέτη. Όμως μία λέξη γνωρίζεις. Δεν έχω, ούτε θα δώσω, διότι είμαι φτωχός. Πράγματι φτωχός είσαι, φτωχός από φιλανθρωπία, φτωχός από πίστη στο Θεό. Αυτό που αύριο σαπίζει, δώσε το σήμερα σε αυτό που το έχει ανάγκη. Η πιο χειρότερη μορφή της πλεονεξίας είναι να μην δίνει κανείς στους φτωχούς, στους ενδεείς, ούτε από αυτά που φθήρονται, λέγει ο Μέγας Βασίλειος. Και συνεχίζει το κείμενο. Καιρό εν τη ψυχή μου, αφού βρήκε τον τρόπο να αποθηκεύσει τη νέα σοδειά, θα πει μετά με άνεση στη ψυχή του, στον εαυτό του. Εαυτέ, ψυχή,
Έχεις πολλά αγαθά κείμενα, είσαι έτοιμο πολλά. Αναπάβου, φάε, πίε, φρένε. Λέγει αδερφή μου και πάλι ο Μέγας Βασίλειος, κατά λέξη θα σας το διαβάσω από τη μετάφραση όπως το λέγει, όχι περιφραστικά όπως έκαναν νωρίτερα. Ποιον λέγει αδικό με το να προστατεύω τα δικά μου, το λέμε πολύ αυτό. Προστατεύω τα δικά μου, ποιον αδικό. Δικά μου είναι ό,τι θέλω τα κάνω. Ποια, πες μου, είναι η δικά σου όμως, ρωτάει ο Μέγας Βασίλειος. Ποια είναι τα δικά σου. Από πού τα έλαβες και τα έφερες στη ζωή. Όπως όταν κάποιος, αφού καταλάβει εις το θέατρο θέση θέας, κάποιος μπαίνει σε ένα θέατρο να παρακολουθήσει μια παράσταση και καταλαμβάνει μια θέση που τα βλέπει όλα. Εμποδίζει έπειτα τους εισερχόμενους με το να νομίζει ειδικό του αυτό που είναι κοινόν κατά τη χρήση εις όλους, τέτοιοι είναι και οι πλουσίοι. Όπως εκείνος που μπαίνει σε ένα θέατρο και επειδή τα βλέπει όλα, εμποδίζει τους άλλους να δουν, είναι δικό μου, λέει, αυτό που βλέπω, έτσι είναι και ο πλούσιος. Δηλαδή, αφού εκ των προτέρων εκυρίευσαν τα κοινά αγαθά, είναι κοινά τα αγαθά, για όλους είναι. Τα ιδιοποιούνται λόγω του ότι τα επρόλαβαν. Διότι αν ο καθένας κρατών αυτό που χρειάζεται για να θεραπεύσει τις ανάγκες του, άφηνε το περίσσευμα εις τον έχοντα ανάγκη, τότε κανένας δεν θα ήταν πλούσιος και κανένας δεν θα ήταν πτωχός. Αν δηλαδή, αφού κάλυπτες τις προσωπικές σου ανάγκες, τα υπόλοιπα τα έδινες στους άλλους, δεν θα υπήρχε πλούσιος, δεν θα υπήρχε φτωχός, δεν θα υπήρχε αυτή η φοβερή διάκριση στις δύο αυτές κατηγορίες. Δεν εξήλθες γυμνός από την κοιλία. Δεν θα επιστρέψεις και πάλι γυμνός στη γη. Αυτά δε που έχεις τώρα, από πού τα έχεις? Εάν με λέγεις ότι από την τύχη, είσαι άθεος. Διότι δεν γνωρίζει τον Δημιουργό, ούτε ευχαριστεί τον Δωτήρα. Εάν δε παραδέχεσαι ότι από το Θεό είναι, πες μου το λόγο δια τον οποίο τα έλαβες. Μήπως ο Θεός είναι άδικος που άνοισα μοιράζει σε εμάς τα αναγκαία δια την ζωή? Τι ωραία που τα βάζει ο Μέγας Βασίλειος τα πράγματα στη θέση τους. Μήπως είναι άδικος ο Θεός που τα έδωσε? Διατί εσύ πλουτείς και εκείνος είναι πτωχός? Δια κανέναν άλλον λόγον, παρά διαναλάβεις εξάπαντος και εσύ το μισθόν της αγαθότητος και της καλής διαχειρήσεως και εκείνος, ο φτωχός, διανατιμηθεί με τα μεγάλα έπαθρα της υπομονής. Εσύ όμως αφού τα περιέλαβες όλα εις τους αχόρταγους κόλπους της πλεονεξίας, νομίζεις ότι κανέναν δεν αδικείς όταν τόσους πολλούς αποστερείς. Ποιος είναι ο πλεονέκτης? Αυτός που δεν αρκείται στην αυτάρκεια. Ποιος δε είναι ο άρπαγας? Αυτός που αφαιρεί αυτά που ανήκουν στον καθένα. Δεν είσαι εσύ ο πλεονέκτης? Δεν είσαι εσύ ο άρπαγας όταν ιδιοποιείσαι αυτά τα ίδια που εδέχθης προς διαχείριση? Ή αυτός μεν που απογυμνώνει τον τιμένο θα ονομαστεί λοποδίτης? Εκείνος δε που δεν ενδύει το γυμνό ενώ μπορεί να το κάνει, αξίζει να ονομαστεί με άλλο όνομα, και αυτός λοποδίτης είναι, που μπορεί να ντύσει το γυμνό και δεν το κάνει. Το ψωμί που κρατάς εσύ είναι αυτού που πεινά. Το έδημα που φυλάσσεις εις τας ηματιωθήκας, στις δουλάπες, είναι αυτού που γυμνητεύει. Τα παπούσια που σαπίζουν εισέ είναι του ξυπόλυτου. Το αργύριον που έχεις παραχωμένο είναι αυτού που το χρειάζεται. Λοιπόν, τόσους αδικείς όσους μπορούσες να ευεργετήσεις. Στον 20ο στίχο γίνεται μια αλλαγή στην όλη φάση. Είπε δε αυτό ο Θεός, αυτόν που ξέχασε, ο Κύριος υπάρχει. Είναι ο Ον, ο Ιν και ο Ερχόμενος. Τον ξεχνάμε, αλλά εκείνος δεν μας ξεχνάει. Είπε δε αυτό ο Θεός, άφρον ταύτη τη νυχτή τη ψυχή σου απαιτούσιν από σου, άδε ετοίμασας. Κίνη έστε ανατροπή του σκηνικού. Ενώ ο πλούσιος με ικανοποίηση έκανε όνειρα για την αμαρτωλή ζωή των απολαύσεων, που όπως νόμιζε είχε μπροστά του, ήρθε ξαφνικά μια και απροσδόκητα η θεία απόφαση. Ήρθε ξαφνική και απροσδόκητη η θεία απόφαση για την αναχώρησή του από τον κόσμο. Ανόητε, του είπε ο Θεός, αυτή τη νύχτα οι δαίμονες απαιτούν να πάρουν την ψυχή σου.
Αυτά λοιπόν που ετοίμασε, σε ποιον θα ανήκουν? Ανόητοι άνθρωπε, λέγει ο Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς, γιατί σκέφτεσαι με την κοιλιά σου και όχι με το νου σου? Όπως δεν ήταν στη δική σου δύναμη να ορίσεις την ημέρα που θα γεννηθείς, έτσι δεν μπορείς να ορίσεις και τη μέρα που θα πεθάνεις. Ο Κύριος άναψε το καντήλι της επίγειας ζωής, της επίγειας ζωής σου, όταν εκείνος έκρινε πως ήταν ο κατάλληλος χρόνος. Ο ίδιος θα το σβήσει όταν θα το αποφασίσει. Το Α και το Ω είναι ο Χριστός. Αυτό να το ακούμε και εμείς σήμερα που τρέμουμε μπροστά στο γεγονός ενός ενδεχόμενου θανάτου. Δεν μπορεί να πάθουμε τίποτε αν δεν το επιτρέψει ο Κύριος. Ο Κύριος θα το σβήσει, θα σβήσει το καντήλι σου αν, όταν το αποφασίσει εκείνος. Όπως τα πλούτη σου δεν όρισαν τον χρόνο της έλευσής σου στον κόσμο, έτσι δεν μπορούν να καθυστερήσουν και τον χρόνο της αναχώρησής σου. Μήπως η αυγή ή το σούρουπο εναπόκειται σε σένα? Όχι βέβαια. Το ίδιο δεν εναπόκειται σε σένα και ο χρόνος που θα διανύσεις στη γη, οι συνταποθήκες και τα κελάρια σου, τα πρόβατα και οι στάνες σου. Όλα αυτά ανήκουν στο Θεό, όπως και η ψυχή σου. Κάθε μέρα και κάθε ώρα ο Θεός μπορεί να πάρει αυτά που ανήκουν σε σένα και να τα δώσει σε κάποιον άλλον. Όσο ζεις, όλα είναι δικά του. Όπως δικά του θα είναι και μετά το θάνατό σου. Η ζωή και ο θάνατός σου βρίσκονται στα χέρια του. Γιατί λοιπόν προγραμματίζεις για έτη πολλά? Η ζωή σου είναι μετρημένη ως το τελευταίο λεπτό. Η τελευταία σου στιγμή θα τελειώσει τούτη τη νύχτα. Μην λοιπόν σκέφτεσαι το αύριο, τι θα φας ή τι θα πιεις ή τι θα φορέσεις. Σκέψου όμως και ξανασκέψου την ψυχή σου που θα παρουσιάσεις ενώπιον του Θεού, του Δημιουργού και Κυρίου σου. Σκέψου περισσότερο τη Βασιλεία του Θεού, γιατί αυτή αποτελεί την τροφή της ψυχής σου. Σύμφωνα με το λόγο του, μίουν με ερημηνήσετε λέγοντες τι φάγομεν ή τι πίωμεν ή τι περιβαλλόμεθα. Πάντα γαρτά αυτά τα έθνη επιζητεί. Είδε γάρο πατήρι μόνο ο ουράνιος, ότι χρήζεται τούτων απάντων, ζητείτε δε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και ταύτα πάντα προσθεθήσετε ημίν, μας λέγει στο κατά Ματθαίον 6 κεφάλαιο. Ο αμαρτωλός δημιουργεί διπλή απώλεια, λέγει ο Άγιος Νικόλαος ο Βελιμίροβιτς, με το ξαφνικό του θάνατο, γιατί είναι άσχημο πράγμα ο ξαφνικός θάνατος. Γι' αυτό παρακαλούμε να είναι χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα, ανεπαίσθητα, ειρηνικά και καλή απολογία. Να είναι και ειρηνικά, να μην είναι ξαφνικός ο θάνατος. Όσο είναι το δυνατόν, το ζητούμε αυτό, να μην είναι ευνίδιος. Γιατί λέγει ο Άγιος Νικόλαος ότι είναι διπλή απώλεια? Πρώτα στον εαυτό του και έπειτα στην οικογένειά του. Στον εαυτό του επειδή πεθαίνει αμετανόητος. Στην οικογένειά του επειδή ευνηδιάζει τους συγγενείς με ένα αναπάντεχο χτύπημα και αφήνει πίσω του εκκρεμότητες. Μακάριος είναι εκείνος που προτού πεθάνει δοκιμάζεται από κάποια αρρώστια, από τον πόνο. Σε αυτόν δίνεται η ευκαιρία να κάνει μια ανασκόπηση της ζωής του, να εξετάσει τις αμαρτίες του, να μετανοήσει για όλα τα κακά που έχει κάνει, για όλα τα καλά που δεν έκανε, να θρηνήσει με μετάνοια προς τον Θεό, ενώπιον του Θεού, να καθαρίσει την ψυχή του με δάκρυα και να ζητήσει συγχώρεση από τον Θεό. Θα έχει την ευκαιρία να συγχωρέσει και αυτός εκείνους που τον πρόσβαλαν, που τον έβραψαν στη ζωή του, να χαιρετήσει όλους τους φίλους ή εχθρούς του, να θυμίσει στα παιδιά του το φόβο του Θεού, να έχουν στο νου την ώρα του δικού τους θανάτου και να οπλίσουν την ψυχή τους με πίστη, προσευχή και καλά έργα. Πόσα μας παρέχει μία αρρώστια σοβαρή πρώτου θανάτου? Μας δίνει όλο αυτό το περιθώριο. Δεν υπάρχει πιο ανόητο πράγμα από το να πεις καλύτερα να πεθάνω ξαφνικά, να μην νιώσω το θάνατό μου. Ανόητο πράγμα. Μερικοί λέμε από εμάς, να πεθάνω στον ύπνο μου χωρίς πόνο, χωρίς ξαφνικά. Όμως είναι ανόητος αυτός που το λέγει αυτό. Έτσι μιλάνε οι ελαφρόμυαλοι, λέγει ο Άγιος Νικόλαος, ο Βελιμίροβιτς, και οι άθεοι. Ο συνετός και αφοσιωμένος πιστός λέει, γεννηθείτε το θέλημα του Θεού. Καλύτερα να μείνεις χρόνια στο κρεβάτι με αρρώστιες και πόνους, παρά να πεθάνεις απροετοίμαστος και αμετανόητος. Οι πόνοι σε αυτόν τον κόσμο περνούν γρήγορα, όπως και οι χαρές. Στον άλλο κόσμο όμως δεν υπάρχει τίποτε εφήμερο και παροδικό. Όλα είναι αιώνια, είτε βάσανα στην κόλαση, είτε χαρά στο παράδεισο.
Γι' αυτό είναι καλύτερα να υποφέρεις λίγο εδώ παρά εκεί, όπου το μέτρο τόσο του πόνου όσο και της χαράς είναι ασύγκριτα μεγαλύτερο. Γεννηθήτω το θέλημά του Θεού. Προσευχόμαστε στον Πατεπόπτη Θεό μας να μην μας στείλει ξαφνικό θάνατο, ενώ βρισκόμαστε μέσα στην αμαρτία, στις κακές μας πράξεις, αλλά να μας λυπηθεί, όπως λυπήθηκε το βασιλιά Εζεκία, και να μας δώσει χρόνο μετάνοιας. Να μας ελεήσει και να μας δώσει κάποια ένδειξη ότι ο θάνατος είναι κοντά, ώστε να βιαστούμε, να ζήσουμε κάπως καλύτερα και να γλιτώσουμε την ψυχή μας από το αιώνιο πυρ. Έτσι τα ονόματά μας θα γραφτούν στο βίβλο της ζωής και τα πρόσωπά μας θα είναι ορατά στη Βασιλεία του Χριστού του Θεού μας. Και τελειώνει ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Λουκάς την παραβολή αυτή, ο Κύριος δηλαδή τελειώνει την διδαχή αυτή με τη φράση «Ούτως ο θησαυρίζωνε αυτό και μη εις Θεών πλουτών». Έτσι παθαίνει και αυτός, το ίδιο τέλος έχει και εκείνος που εγωιστικά θησαυρίζει για τον εαυτό του και δεν προσπαθεί να αποκτήσει τον πλούτο των καλών έργων στα οποία ευχαριστείται ο Θεός. Ο Κύριος αποκάλυψε τον πλούσιο ανόητο, μας λέγει ο Άγιος Ιγνάτιος, γιατί αυτός, τυφλωμένος πνευματικά καθώς ήταν από τη φυλαυτία, νόμιζε ότι ενεργούσε για την ωφέλειά του, ενώ στην πραγματικότητα ενεργούσε αυτοκαταστροφικά. Στερούσε από τον εαυτό του την υψηλή αξία του ανθρώπου που δημιουργήθηκε για την αιωνιότητα, του ανθρώπου που οφείλει να προετοιμάζεται στη γη για τον ουρανό, του ανθρώπου που οφείλει να υποτάσσει το σώμα του στη ψυχή. Να πλουτίζει κανείς με ό,τι θέλει ο Θεός σημαίνει να ζει ζωή θεάρεστη. Όταν η επίγεια διαγωγή κατευθύνεται από τις ευαγγελικές εντολές, φέρνει στη ψυχή πλούτο άφθαρτο. Τη θεογνωσία, την αυτογνωσία, την πίστη, την ταπείνωση, την αγάπη προς το Θεό και τον πλησίον. Ο άνθρωπος που έχει τέτοια διαγωγή διαχειρίζεται σωστά την επίγεια περιουσία του ως θείο δώρο. Με τη σωστή διαχείριση μεταβάλλει τη φθαρτή αυτή περιουσία σε άφθαρτη, γιατί τη μεταφέρει από τη γη στον ουρανό με την ελεημοσύνη. Και μεταφέροντας με την ελεημοσύνη την περιουσία του στον ουρανό, μεταφέρει εκεί αόρατα και την καρδιά του, αφού ο ίδιος ο Κύριος βεβαίωσε «Όπου γάρ εστίν ο θησαυρός ημών, εκεί έστει και η καρδία ημών». Διότι ένας τέτοιος χριστιανός μένει στον ουρανό με τους λογισμούς και τα αισθήματά του, όπως ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος ήδη από τον καιρό της διαβιώσεώς στη γη έλεγε για τον εαυτό του «Ημών γαρ το πολίτευμα εν ουρανής υπάρχει, εξού και σωτήρα απεκδεχόμεθα Κύριον Ιησού Χριστόν» στην προς Φιλιππησίους στο τρίτο κεφάλαιο. «Αλλημών των πιστών μαθητών του Κυρίου, η πατρίς μας και η πολιτεία μας δηλαδή, το πολίτευμό μας και η συμπεριφορά μας είναι όπως και των αγγέλων στους ουρανούς, από όπου με πολύ πόθο περιμένουμε το σωτήρα μας τον Κύριο Ιησού Χριστό». Τελειώνοντας, να πούμε και τα εξής. Ο Κύριός μας, λέγει ο Άγιος Νικόλαος, συνεχίζει ο Βελιμύροβης, τελείωσε την παραβολή με τα εξής λόγια. «Ούτως ο θησαυρίζωνε αυτό και μη εις Θεών πλουτών». Τι θα πάθει ο πλούσιος? Θα αποχωριστεί ξαφνικά τα πλούτη του, όπως και η ψυχή του θα χωριστεί από το σώμα του. Τα πλούτη του θα δοθούν σε άλλους. Το σώμα του θα παραδοθεί στη γη και η ψυχή του θα οδηγηθεί σε τόπο σκοτεινό, όπου ο βρυγμός και ο τριγμός των οδόντων. Ούτε ένα καλό έργο δεν θα βρεθεί για να τον υποδεχτεί στη Βασιλεία των Ουρανών, να βρει η ψυχή του κάποιο τόπο εκεί. Το όνομά του δεν θα βρεθεί γραμμένο στο βιβλίο της ζωής. Δεν θα το γνωρίσουν και δεν θα βρεθεί ανάμεσα στους ευλογημένους του πατρός. Την ανταπόδοσή του την έλαβε ολόκληρη στη γη. Τα αναρρύθμιτα ουράνια πλούτη του Θεού δεν θα αποκαλυφθούν στο πνεύμα του. Πόσο φοβερός είναι αυτός λοιπόν ο ξαφνικός θάνατος? Αφήνω ορισμένα και έρχομαι μόνο σε μία κατάληξη ουσιαστικά. Προετοιμασία και το θάνατο σημαίνει επίσης το να πλουτίζει κανείς εν Χριστώ. Μόνο εκείνοι που πιστεύουν πραγματικά στο Θεό και στη μέλλουσα ζωή προετοιμάζονται για το θάνατο και για την αιώνια ζωή. Οι άπιστοι δεν προετοιμάζονται ποτέ για το θάνατο. Το μόνο που φροντίζουν είναι να ζήσουν όσο γίνεται περισσότερο στη γη.
Φοβούνται ακόμα και να σκεφτούν το θάνατο και κάνουν ελάχιστη προσπάθεια για να πλουτίσουν εν Χριστώ. Όποιος προετοιμάζεται και το θάνατο, προετοιμάζεται και για την αιώνια ζωή. Τη φύση της προετοιμασίας αυτής για την αιώνια ζωή τη γνωρίζει κάθε χριστιανός, όχι όμως ο μη χριστιανός. Γι' αυτό ορισμένοι άνθρωποι, τους οποίους ο Θεός τους βοηθάει με μια αρρώστια να έρθουν σε μετάνοια και να προετοιμαστούν για την άλλη ζωή, προτιμούν την ευθανασία, τη δαιμονική, και πηγαίνουν του γρου για την κόλαση χωρίς να περάσουν καν τα κριτήρια και τα τελώνια. Δεν έχουν ανάγκη οι διάβολοι, τα τελώνια, να τους δικάσουν, γιατί αυτός από μόνος του επέλεξε την κόλαση ως τόπο κατοικίας. Ο συνετός άνθρωπος δοκιμάζει κάθε μέρα την πίστη του στο Θεό. Προφυλάσσει την καρδιά του από την απιστία, την αμφιβολία και την κακία, όπως ο συνετός αγρότης προφυλάσσει το αμπέρι του από το έντομα, από τα έντομα και τις ακρίδες. Ο συνετός άνθρωπος δοκιμάζει καθημερινά τον εαυτό του αν τηρεί τις εντολές του Θεού με πράξεις συγγνώμης, αγάπης και ελεημοσύνης. Με αυτόν τον τρόπο πλουτίζει εν Χριστώ. Ο συνετός άνθρωπος δεν αποθηκεύει τα αγαθά του σε αποθήκες, αλλά τα εμπιστεύεται στη φύλαξη του Θεού. Το πιο πολύτιμο πράγμα για αυτόν είναι η ψυχή του. Είναι ο μεγαλύτερος θησαυρός του, το μόνο που δεν φθείρεται και δεν πεθαίνει. Ο συνετός άνθρωπος ρυθμίζει τα θέματα του με τον κόσμο ισορροπημένα καθημερινά. Είναι έτοιμος κάθε στιγμή να πεθάνει με σταθερή την πίστη πως θα παρουσιαστεί ενώπιον του Θεού και εκεί τον περιμένει αιώνια ζωή. Όσιος Αντώνιος έλεγε να σκέφτεσαι μέσα σου και να λες «Σήμερα είναι η τελευταία μέρα της ζωής μου. Έτσι δεν θα αμαρτήσεις ποτέ στο Θεό». Αδερφοί μου, να παρακαλέσουμε τον Κύριο να μην μας κατατάξει στην κατηγορία των αφρόνων που δεν σκεφτόμαστε την αιωνιότητα, αλλά να μας δώσει το χάρισμα να σκεφτόμαστε καθημερινά τη ψυχή μας, να τη φροντίζουμε και να φροντίζουμε τη σχέση μας με το Θεό, που σύντομα, όπως και να έχει, θα το συναντήσουμε. Αμήν. Είπαμε πάλι στις εξωτερικές εκλογές, δεν είναι συμμονήχομαι. Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός τον Πατέρα ημών δημιουργάσου πάψουν και ελέησον.
Αντί να του σώσουν, λέει, κύριε Πρεσβυμβάσκο, φυσικά με τη σοφία. Κύριε Λέισον. Όπως αυτό το κράτος, πάνω σε φυλαζόμενοι, συντόπισαν να θέλουμε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίδια η και η στους αιώνες, των αιώνων. Αμήν. Κοιτά. Αυτό.
Κύριε. Συγγνώμη και άφησε την αμαρτιόν και το περιμένει μάθημα μου παρά του Κύριου ετησόμεθα. Παράσχου, Κύριε. Παράσχου, Κύριε. Πολύ χρόνο ζωή μου και μετανοεί εκτελέσει παρά του Κύριου ετησόμεθα. Παράσχου, Κύριε. Ζωή μου ανώδυνα δεν πέσει, δεν γίνει κάτι, κάνει μια προλογία την ίδια του φοβερού βήματο του Χριστού ετησόμεθα. Παράσχου, Κύριε. Σε τράβη, περιπλοκημένη σχεδόν σου ζωή μου. Ευαγία Θεότο και σώσον. Σι, Κύριε. Ιδιαίτερη Κυριότητα, μόνο και εγώ σου λίγο έχω ευλογητώσει. Σε το Παναγείο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την οικιά ή και εις τους αιώνας. Τον αιώνων, Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα, Τριάδα ομοούσιον και αχωριστού. Πιστεύω σε έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και οράτων. Και σαν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάσου ανθρώπους και την ημετέραν σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα επί επιποντίου πλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τη γραφά, και ανερθώντα στου ουρανού και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρό, και πάλι ερχόμουν με τα δόξη, κρίνει ζώντα και νεκρού, που τη βασιλεία σου πέστε τέλο. Και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριο, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρό εκπορευόμενων, το συμπατρί και ιό προσκυνούμενων και συνδοξαζόμενων, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν επάπτουσμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Στόμεν καλούς, στόμεν μετραφόβου, πρόσχομεν την Αγία αναφορά, ειρήνη δωθέρι. Ελέον ειρήνη στις Ιαν ελέσεων. Θεού και Πατρός και κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή μετά πάντων ημών και μετά το Πνεύματος σου άνοσκο με τας καρδίας έρχομαι προς τον Κύριο ευχαριστήσω με το Κύριο τον επινοικίον ύμνον άγγοντα, γόντα και κραγώτα και λέγοντα Αγίος, 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 Κύριος Σαββαός, Χριστός ο ουρανός και η γη της δόξης σου, ως ανάγκηση ψήστης, ευλογημένος ο ερχομένος, εν ονόματι Κυρίου.
ξανά. Εξαιρέτως της Παναγίας Σακράντου υπερευλογημένη ενδόξου δεσποίνησιμον Θεό όπου και αϊπαρθένου χαρία. Κύριε Λέησον, στην ημάσα του Πάσχα στην Κύριε Λέησον, στην Κύριε Λέησον,
χαρά σου, Κύριε. Χαρά σου, Κύριε. Χαρά σου, Κύριε. Χαρά σου, Κύριε. Προσκομεν τα Άγια της Αγίας, εις Άγιος, εις Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξα Κύριε και μου λεγώ, ότι εσύ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, που ερχόταν στον κόσμο να αματωρούσε όσο μου πρώτο σημείο εγώ. Έτσι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχαντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Θεό μου σου, ελέησόν με και εισχώρησόν με τα παραπτώματά μου, ερκούσε και τα ακούσε τα ελόγω, τα ενέργω, τα εγνώση και αρνία. Εξίω σώμα κατακρίτω με τα σκήν των αχάντων σου μυστηριών, εισάφηση των αματιών και ζωήν αιώνιων. Αμήν. Και δου βαδίζω προς θείαν κοινωνία, πλαστουργέμαι, παίξουμε την εξουσία. Φυργάρι υπάρχει στον αξίου πλέγων, λαών κάθρων εκπάσχουμε και λίγο. Του δείπνου σου του μυστικού, σύρμε ρονιέ θεού και λινόμ παράλαβε. Του μοίρα τη φρύ σου των μυστήρων ύπο, του φίλου μα ηλό σου καθά παροϊούρα, αλλά ο σολυσή ομολογό συγνήστη μου, Κύριε τη βασιλεία σου. Του προουργών αίμα κρύψουν άνθρωποι βλέπουν, άνθρωποι σκάρε ή του αναξίου πλέγων. Τούτο σώμα κρύμου και τρέχει, γιατί το πνεύμα το νου δεν νου τρέχει του ξένου. Έθελξε σα πω ότι με Χριστέ και λίγο σα ευθύω οι έρωποι. Αλλά κατάφλεξε τον κυρία ήδη τη αμαρτία μου, την πλησίνα τη ενσύ τυπή καταξίωσον, η αναδύο σκητών Μαγδαλίνα αγαθέ παρουσία σου. Την αδραπρότη σου, τον Αγίο σου, πώ ελέγξει μου ο ανάξιο. Αν δά το μίσουνε συλληφθήνη στον εικόνα, ο κυρών με ελέγχει, του πέσει του γάμου και δέσμενο σε εκβαλούμε υπό τον Αγγέλο μου. Καθάρισον, Κύριε, το ρήπο της ψυχής μου και σώσου μας φιλάνθρωπος. Δέσποτα, φιλάνθρωπε, Κύριε σου, Χριστό Θεός μου, μη σκρίμα, μη γέννητο τάγια τάρτα δια των ανάξεων είναι με. Αλλά εις κάταξη και αγιασμόν ψυχής και σώματος και εις αραβώνα της μελούς ζωής και βασιλείας. Μη δε το προσκολάσε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεσθε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου, του μυστικού, σήμερον ιέ Θεού, κοινωνών με παράλαβε. Που μίδα στου θρήσου των μυστήρων ύπο, που φούλη μα δώσει κατά περιούδα, αλλά ω ολυσή σου μου δώσει, μυστική μου κυρία την βασιλεία σου. Εν είδε τον Κύριον εκ των ουρανών, αλληλούια. Yeah.
Όπως υπήρξαμε τη δόξα σου, ότι ήξιο σα είμαστε.
Με τα σκή των Αγίων μυστηρίων σου στηρίξον ημάς εντός ο αγιασμό. Όλη την ημέρα μελετάν τη δικαιοσύνη σου. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Όρθιμε τα ραβόλια στο θείο να γίνω χράδο πάνω, 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 Κύριε Λέησον, ημέρα πάσα την παιδεία να γίνει και να μάθουν τις άλλες αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή μου όπως το Θεό παραπτώμεθα. Συ, Κύριε, ότι εσύ ο αγιασμός ημών και σε τη δόξα να παίω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίου Πνεύμα την ίδια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν ειρήνη προέρχομαι του Κυρίου Λεϊθόμου. Πνεύμα του Κύριου. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Πάτερ Άγιε, ευλόγησον. Ευλογώντας, ευλογούντας, Κύριε, και γεια σου, επιστήφε επιθόντας. Σώσε το λαό σου και ευλόγησε την κληρονομία σου. Αμήν. Το πνεύμα τη Εκκλησία σου φύλαξε. Αμήν. Αγία σου από το θεατρέπειο του οίκου σου. Αμήν. Σε αυτό σε διδόξει τη δική σου δύναμη και μην καταλήψει να σε πείσει επί σε. Αμήν. Τη δίνει το κόσμο σου δόση τη ιερέ και παντή το λαό σου ότι πα εδώ σε καθή και πάντω όλοι μαθαίνουν άλλο θέλει και τα δεν σου τα προσωπικό και στη δόξη και ευχαριστή και προσκύνηση να αναπέμπουμε το παθή και το ιό και το αγίου πνεύμα και αή και στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νη και έως του αιώνος. Το όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νη και έως του αιώνος. Το όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νη και έως του αιώνος. Σκέψε, θυμάστε αυτό το θεία του στην προτροπία. Πάντοτε μου και ρίξου σε όλα στον αιώνα. Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύ και ήκη στου όνου του να μην. Κυριλέσουν, κυριλέσουν, κυριλέσουν. Πάτε ράγκε, ευλόγησου. Παναστάτε και νεκρό, αυτό ο λεπτό τη Σιμώτα, σερβίδη των Αχτράν, των Αγαμών, του Μητρό Ζουνά, του Μήτρου Ζωτήνου Σταλού. Προσεχίστε να βγουν νέα δυνάμει όσο σωμάτων και σε αυτή τη διαδρομή του Μητρού Ζωτήνου Σταλού. Αποστόλου, το κύριο δόξα του Τόρου Πορτογάλου, σε πάνω, σε κύριο δόξα του Μητρού του Θεσβή. Τον Αγίου του Μεγάλου, για τον Μητρό Ζωτήνου Σταλού, του Μεγάλου, για τον Μητρό Ζωτήνου Σταλού, του Μεγάλου, για τον Μητρό Ζωτήνου και να εκταρρύνουμε τα βόρεια στον Πρωθυπουργό Φωτή, τον μεγάλο μάρτυρα του Πρωθυπουργού Γεωργίου του Παναγίου του Παναμά, τον οποίο είναι ο μεγάλο του Εξήντου Βασιλείου του Αποστόλου του Ζωτήνου και Ελένη του Γεωργίου του Καλύτερου Μαρτίνου και Ελένη του Μεγάλου Μαρτίνου, Γεωργίου του Πληροφόρου του Πρωθυπουργού του Ζωτήνου και Ελένη του Μεγάλου Μαρτίνου, Γεωργίου του Πληροφόρου του Πρωθυπουργού του Ζωτήνου και Ελένη του Μεγάλου Μαρτίνου, Γεωργίου του Πληροφόρου του Πρωθυπουργού του Ζωτήνου και Ελένη του Μεγάλου Μαρτίνου, Γεωργίου του Πληροφόρου του Πρωθυπουργού του Ζωτήνου και Ελένη του Μεγάλου Κύριε φύλακτε, εις πόλα επί. Και τη Αγία Ενδοξομάρτη τη Κυβία και του Οσίου και του Χώρου Πατρόσιμων Ιακώβη Αντίκη το Εβία, ό,τι μου είναι τελούμε, και του Αγίου Πατρόσιμων Ιωάννου, του Σόρτου Πόλη του Χρυσοστόμου, τη Θεία Μητρολογία, εκτελέσαμε και πάνω στον Αγίο. Εμεί και στο σύνομά σου, αγαθό και πλάθο, κυρίω ο Θεό, η Αγία Θεά, και φυλάξε πάντα σε εμά. Είπαμε ότι τη καλή συνεισία των ζωοποιών μυστηρικών δωρημάτων ύμνου στην επίση ευχάριστο μέγα και τα θερμό σε εξηγήσει όλα λέγει. Δόξα Θεό, δόξα Θεό, δόξα Θεό. Ευχαριστώ, κύριο Θεό, με το απόσυμο των αματουρών, αλλά κοινωνών με γενέσια των αγιασμάτων στα καρδιά σα. Ευχαριστώ σου επιμέ τον ανάξιο με τα λαβή των αστάδων σου και του ουρανίου των δεδομένων τα αξίω σα. Αλλά δέσποτα πειράτητα υπερημών, οθενών και καναστάσει, καρισάμενο τη τιμή και μη τα αυτά, τάφε και ζωπιά του μυστήρια, ευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών, δώσ' γενέ τη πράξη του καμίου αιτία στην ψυχή και του σώματο. Τη αποτροπή παντό εναντίου, τη φωτισμό των αφανών τη καρδία μου, τη ειρήνη του μυστικού μου δυνάμεου, τη πίστη να κατέσει τον, τη αγάπη να ανεκόπτων, τη πληγμονή σοφία, τη περιποίηση εντολό του, τη προσήκη τη θεία του χάρτο, τη σύ βασιλεία οικείωση, την αταγιασμό σου δια αυτών πλατώμενο, τη σύ χάρτο μνημονέμου διαπαντό, τη μικέτρο με αυτό ζω, αλλά σύ το ημετέρω δεσπέτη και ευεργέτη, και ούτω του τίδε βίου άπαρα σε κολυπή του ζωή του ονείου,
στην αίτη μου καταδείξουν ανάπαυση, έντα το εκταζόντον ήχος και αοκατάπαυτος και απέραντος στη γραμμή και ο καθαρών το σώπο, το, του σου προσώπου το άκρος το άκρο. Σίγαρη το όριο σε Χριστόν και ανέφρασος ευρωσύνη την αγαπώτη σε Χριστό το όσιμον, πιστή μη πάση κτήση της Χριστόνος, αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, ο Ασφιάς των αιώνων, τη δημιουργία των απάντων, ευχαριστώ σε υπάρχει μη παράσεις μεταφύσεις και μεταλήψεις των αθάντων και ζωπιών του μυστηρίου. Δέομουν σου, αγαπέ και φιλάνθρωπε, φύλαξό με υπό τη σκέψη σου και προπτερήγω σου σκιά και δώσε όμοι εκαθαρό συνειδότη μέχρι ως κράτης μου από αναπνοήσεις παξίως με θέη και των αγιασμάτων σου. Εισάξε να ματιώνει τη ζωή αιώνων. Σιγάρι βάρκε τη ζωή, η ποιητή του αγιασμού, ο δοτή των αγαπών, και εσύ τη δόξαν αναποέβαμεν σε το Πατρί και το Αγίου Πνεύματι. Μη και έχει στου αιώνα τον να μην. Ο δό τροπίν μισάρκα συνεκουσίω, ο οποίο υπάρχουν και πλέον αναξίου, μη δε καταπλέξουμε εμεί τη λασουριά μου, μάλλον δίωχε προ μωρό μου να στηθέσει. Τη πάντα σταθμού συνεπρού τη καρδία, πλέξουν δε ακάθα με όλο μου πτυσμάτων. Ψυχήν κάθρον αγιάσουν τα σπελέρνα, στα συχνία στήριξον οστή σάμα, εστίσον πότισον απλήν πεντάδα, όλο με το σώμα συγκαθήλωσον φόβο, καλή σκέπε φρούριδη και φύλατέ με, εκπαντός έργου και λόγω ψυχοφόρου. Άγνησε και κάθρα και ρύθμιζέ με, κάνε συνέβριζε και πόλιζέ με. Ρίξον με στο σκήνομα πνεύματος μόνο και μικέ τη σκήνομα της αματίας, γνώσε ο νίκος εισόδο κυρωνίας, πως πήγνε φεύγει πάσχα κούγος παν πάτος. Πρέσβη σφαίρος πάνε συγγεσμένος, θα σταξιαρχίστε των ασωμάτων, τον πρώτο δρομό σου, του σοφού Αποστόλου, το σιδέ στην άγνοντα αγνή μητέρα, όντα λιτά σου έσπραχνε δε σε Χριστέ μου, και από εδώ σπέδα το σώμα εργά σε λάτι μου. Σιγά υπάρχει σαγιασμό και μόνο η μόνα γαθέ των ψυχών και λαμπρότη, και εσύ πρεπόντο ω Θεό και δεσπότη, που έκθαν άνθρωπε πέπτω με καθημέρα. Το σώμα σου, Άγιον Κύριε Σου Χριστό Θεό Σιμών, γέννη τόμη ζώνη αιώνιων, και το αίμα σου το τίμιο μισάφ να μετιών. Ιδιαίτερα δε μη ευχαριστή αυτή καλά υγεία και προσύνη και τη φοβερά και δευτέρα ελέψου, αξιό σώμα των αματερών στην εκδεξιό τη ή δόξη, πρεσβείε τη παρανταχράτου μητρό και πάνω στον Αγίον Αμήν. Παναγία δε στην Αθωτόκε, ο χώρο τη σκοτισμένη μου ψυχή, η ελπίση, η σκέπη, η καταπηγή, η παραμυθία, το αγαλία μάμου, ευχαριστώ ότι ο ξέρω σα με τον ανάξιον κοινωνών γενέστε τα χάρη του σώματος του τιμίου αίματος του γιού σου, αλλά δευτερούσα το αληθινό μου πώς πότι σώμα τους νεκρούς του οδονούς της καρδίας και την πηγή της αφανασίας χύσισα ζωοποίη σώμα του αφανισμού της αφανασίας και του λέγον του Θεού φιλέξουν αφανισμίτες, ελέγχει το όνομα και δώσει κατάνοιξη και συντριβή για την καρδία μου και ταπείνωση εν τη διανοή μασχή μου εν άκληση εν της εγνανισίας του λογισμών μου. Και αξιώσομαι μέχρι τελευταίος μου να αναπνοείς τα κατακρίτως υποδέχεσαι να χάδουν μυστηρίων των αγιασμών, θυσίας ή ψυχής και σώματος και παράξεις μη δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως, εις το υμνή και δοξάζεσαι πάσα στα σημέρας της ζωής μου, ότι ευλογημένοι και δοξασμένοι υπάρχουν ως αμήν. Ότι ευλογημένοι και δοξασμένοι υπάρχουν στους αιώνας αμήν. Ότι ευλογημένοι και δοξασμένοι υπάρχουν ως αμήν. Πως αποκαλύψουν το δόξα του Ισραήλ. Αμήν. Άγιος αληθινός άγιος της μας. Άγιος αληθινός άγιος της μας. Άγιος αληθινός άγιος της μας. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νύχι και έχει σώμα στον αμήν. Παναγία Θεέα σου λέει μας και λάσου πατρισμών. Δες πρασκώσουν και έσουν ασθενή μην ένα και δρόμεντό σου. Κλέσουν, κλέσουν, κλέσουν. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νύχι και έχει σώμα στον αμήν. Πάτερ μόνο εν τη ουρανή, αγιαστήθη το όνομά σου, ερθέ το βασιλείο σου, γεννηθεί το θεό ημά σου, όρθε εν ουρανών και πληγή. Τον άνθρωπο των οποίου σου εντώσει μη σήμερα, και άφησε μην το χρήματι ημών, ω και εμεί αφήνουμε του δέχτη ημών, και εμεί συνέχει μα πειρασμών, αλλά δε σημά από του πονηρού. Του στόματο σου καθε. Αμήν. Του στόματο σου καθε από τα Χριστό σε κλάψει τα χάρη στην οικουμένη υπότιση τα φλαργυρία στον κόσμο, θε αυτού ένα πέτρεπο, το ύψο ημίν τη απνοχοσύνη υπέδειξε, αλλά στι λόγοι σπεδεύουν, Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, ρέζευε το λόγο Χριστό το Θεό, δοθήνε τα ψυχά σημών. Δόξα Πατρί και όχι Αγίου Πνεύματι. Εκ των ουρανών με δείξω τη θεία χάρη, τη διατροφών χιλιών πάντα διδάσκει, προσκυνήν τον ένα διάδοχο εν Θεών, ένα Θεόν, Ιωάννη Χρυσόστομε, παμακάρι Θεώσιε, επαξίω υφημούμε σε υπάρχει γάρ καθηγητή, ω αθία σαφών. Και νύ και έχει στον αμήν.
Κύριε Πρεσβή, κύριε Πάρχον των Αγίων και του Οδόπου, και εσύ είναι η ειρήνη δώσ' μη και λέξει μας ως μόνος εκτήρμων. Κλέσουν. Δόξα Πατρί και όχι Αγίου Πνεύματι και νύ και έχει στον ώστε να μην. Μειωτέρα τα χερβή μου και βαθιστέρα να σκύψω τη στεραφή μου, με δευτέρα σου λέγω και πούσαν, νιώθω στο τόπο σου μεγαλύνου μου. Εν ονόματι κυρίω Ευρώπη, Πάτερ. Δόξα Πατρί και όχι Αγίου Πνεύματι και νύ και έχει στον ώστε να μην. Κλέσουν. Πάτερ Άγιε, ευλόγησον. Ευχαριστώ.